μεγάλο πρόβλημα στην Ευρώπη και ένα πρόβλημα που ξεκινά από την καρδιά της, τον βιομηχανικό πυρήνα, λέγαμε, της Ευρώπης, στη Γερμανία. Και χθες με τη Γερμανία ξεκινήσαμε την απόπειρα δολοφονίας από έναν ακραίο Ισλαμιστή εναντίον ενός ακροδεξιού πολιτισμού. Υπάρχει όμως ένα άλλο φαινόμενο που προκαλεί τρόμο στο πολιτικό σκηνικό της Γερμανίας. Θέλω να ακούσουμε λίγο τα λόγια αυτού του βίντεο και θα σας εξηγήσω. Θα σας εξηγήσω. Μπορεί το κομμάτι να είναι ιδιαίτερα χορευτικό, τα λόγια όμως είναι ανατριχιαστικά. Σε ένα τραγούδι ενός Ιταλού τραγουδιστή που κυκλοφορεί πριν από 10 χρόνια, προσάρμοσαν ένα χιτλερικό σύνθημα Ausländer raus, έξω οι ξένοι, η Γερμανία στους Γερμανούς. Αυτό το τραγούδι άρχισε να ακούγεται από την Oktoberfest πέρσι τον Οκτώβριο. Τώρα έχει γίνει ένα πραγματικό κίνημα μεταξύ των νέων της Γερμανίας. Ακούγεται παντού. Σε προεκλογικές συγκεντρώσεις ακροδεξιάς, σε πάρτι νεαρών ατόμων, στα night club, σε σημείο που θορυβήθηκε και η κεντρική κυβέρνηση. Ο καγκελάριος Όλαφ Σόλτς είπε ότι όλο αυτό είναι αποτρόπαιο και ανατριχιαστικό. Είναι ένα σύνθημα, παιδιά, που χρησιμοποιούσε ο Χίτλερ στη δεκαετία του 30, όταν ανέβηκε στην εξουσία ο εθνικός σοσιαλισμός, που κατέληξε στο ναζισμό και τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Επίσης να προσθέσουμε ότι υπάρχει και μια τάση να ζητούν οι οπαδοί των ομάδων λιγότερους, θέλουν λευκούς παίκτες. Το διάβασες και εσύ, ναι, τη μεγάλη έρευνα αυτό, που έγινε στη Γερμανία. Απλά να ρωτιέμαι, Βλαμπία και Μαργαρίτα, αν πούμε ότι θέργεψε ο ναζισμός και ο φασισμός και όλο αυτό το μοντέλο ναζισμού και ακραίου μίσους, μετά από μια ταπεινωτική ήττα της Γερμανίας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, που έφερε, ναι, άλλαξε την καθημερινότητα των πολιτών. Είναι η μεγαλύτερη θηριωτία που έχει καταγραφεί στην ανθρωπότητα. Και πες ότι αυτοί για κάποιο λόγο ήθελαν να απαντήσουν. Ναι. Τώρα, ρε αδερφέ, τι τους χαλάει? Είναι μια υπερδύναμη. Ζούνε με λιγότερα χρήματα από όσα θα επιθυμούσαν ακόμα περισσότερο. Δεν έχω καταλάβει. Προφανώς έχουν και αυτά τα προβλήματα, όπως τα έχουν όλες οι χώρες. Αλλά δεν βγάζουν μίσος τόσο εύκολα. Δεν είναι δυστυχώς ένα φαινόμενο που μόνο στη, ναι, Γερμανία και στη Γαλλία. Γιατί οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δίνουν στη Λεπέν 30% στις ευρωεκλογές. Ναι. Τα ακροδεξιά, ναι, κόμματα στη Γαλλία σε αυτές τις ευρωεκλογές συγκεντρώνουν περίπου το 30%. Εντάξει, είναι τρομερό. Στην Ιταλία δεδομένο. Κοίταξε, η Γερμανία με τη Μέρκελ έγινε πολύ έντονη κριτική στη Μέρκελ τότε για τα μη μέτρα που έφερνε για τους ανθρώπους να τους ανακουφίσει. Βέβαια, θυμόμαστε όλοι ότι βρέθηκαν να έχουν θετικό πλεονέσμα και λέγανε τι θα κάνουμε, να πάρει τα χρήματα ο γερμανικός λαός. Καλά, δεν θυμάμαι. Τώρα πολύ είναι καλά σε μια κατάσταση και αυτή με την ακρίβεια. Ναι, δυσκολεύονται. Οι δείκτες της οικονομίας γερμανικής, που είναι μια τεράστια δύναμη, έχουν σημειώσει συγκεκριμένες πτώσεις, αλλά δεν δικαιολογείται τώρα. Αυτός ο λαός δεν θα έπρεπε να επιστρέφει σε αυτά. Έχουν κάνει εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Και όμως εκεί δεν θα έπρεπε να επιστρέφουν. Βλέπετε τα νεαρά παιδιά που είναι στο πάρτι, σηκώνουν τα χέρια τους. Δεν είναι ακριβώς ναζιστικός χαιρετισμός, γιατί είναι ποινικό αδίκημα να χαιρετήσεις χιτλερικά στη Γερμανία. Κάνουν μια χειρονομία στο περίπου, είναι καλυμμένοι. Εδώ βλέπουμε ένα ολόκληρο βαγόνι του τραμ. Ναι, γίνεται μόδα, καταλαβαίνετε. Και οι ανεκεφαλοί το αρχίζουν και το υιοθετούν αυτό. Δυστυχώς, μέσω των social media. Μπράβο. Διακινούνται τέτοιες ιδέες, υιοθετούνται από νέους οι οποίοι δεν έχουν διαμορφώσει ακόμα σαφή πολιτική άποψη για το τι συμβαίνει, δεν έχουν και γνώσεις της κατάστασης που επικρατεί στην Ευρώπη και στον κόσμο. Όμως αυτό το ρεύμα είναι πραγματικά πάρα πολύ επικίνδυνο και γι' αυτό που είπες για τις εθνικές ομάδες, μια έρευνα του ΕΡΔΕ, θα μεταδοθεί σε ντοκιμαντέρ, έδειξε ότι το 30% των Γερμανών θέλει περισσότερους λευκούς στην εθνική ομάδα της Γερμανίας. Αυτή που θα εκπροσωπήσει δηλαδή την χώρα στο Euro τώρα, το καλοκαίρι. Και μάλιστα είναι έξαλλη, διότι αρχηγός της εθνικής ομάδας της Γερμανίας είναι ο Ιλκάν Γκουντουνάν, αν θυμάμαι καλά, είναι παιδί Τούρκων μεταναστών. Μάλιστα. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε ακραίες καταστάσεις. Για να δούμε τι λύση θα δοθεί στην επόμενη Ευρωβουλή, γιατί εκεί, στην καρδιά της Ευρώπης, πρέπει να, αυτά τα θέματα να συζητηθούν και να λυθούν. Μεμονωμένα δεν γίνεται τίποτα, παιδιά. Αυτό το ρεύμα θα μας καταπιεί όλους.